Δεν μπορώ να βρω δουλειά πουθενά. Όλοι λένε ότι είμαι μεγάλος, ότι δεν αξίζω. Πριν μια εβδομάδα μετακόμισα από το σπίτι μου, μένω με τους γονείς μου. Η γυναίκα μου δουλεύει για 370 ευρώ και δεν ξέρω πού θα οδηγήσω. Θέλω να κάνω ένα παιδάκι και δεν μπορώ. Είμαι 2 χρόνια παντρεμένος και δεν ξέρω τι θα γίνει. Και στο σούπερ μάρκετ σου λένε μέχρι 30 χρονών. Βασικό το ότι θέλουν στο οποιοδήποτε πόστο, μα δεν γεννήθηκα να ξέρω την κάθε δουλειά, προϋπηρεσία, άσχετα το τι ξέρεις ή δεν ξέρεις, προϋπηρεσία. Να την προκούσεις. Πάω, γυρίζω και περιστασιακά δουλεύω έτσι κάποιους μήνες, τουλάχιστον μια δεκαετία τώρα. Από τα 40 και μετά να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το πάμε. Ένα θα δουλεύει σε κάθε σπίτι. Είμαι 47 χρονών και αισθάνομαι άχρηστο στην κοινωνία. Εντελώς άχρηστο όμως. Σαν να μην υπάρχω, σαν να είμαι εις βάρος της κοινωνίας. Καλημέρα ρε φίλε, είναι ιστορικό το τηλέφωνο αυτό, γιατί είναι, σε παίρνω από το μαγαζί που κλείνω ρε φίλε, και είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω μέσα από αυτό το χώρο που σε έχω τόσο καιρό. Θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα και την εκπομπή σου που μας έδωσε και στιγμές χαράς έτσι σε αυτό το χώρο εδώ μέσα. Αλλά ήταν οι μόνες. Ναι, ήταν οι μόνες. Και συνεχίστε. Τι μαγαζί ήτανε? Με κοσμήματα, Αποστολή. Ναι, με κοσμήματα. Είμαι κοσματοποιός 5 γενναίες και είμαι εγώ αυτός που θα κλείσει τον κύκλο των 5 γενναιών. Απλά θεώρησα σωστό, λέω, να σπάρω τώρα, ποιο να πάρω λίγο να χαρώ, λέω, να ανεβώ. Είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω εγώ εδώ μέσα και σε ευχαριστώ πολύ εσένα και τους συνεργάτες για τη χαρά που μου έδωσες. Γιατί ήταν η μόνη εδώ μέσα, να είσαι καλά. Θεύω πικρά μέη και σ' αφήνω αγκυβέρνητης η θάλασσα σαν είδα. Μάλλον το πραγματικό όχι, το δικό μας όχι, πρέπει να το στείλουμε αλλού και όχι στην Ευρώπη. Μεγάλη κουβέντα, γιατί φτάνουμε και στο τέλος.